Συγκέντρωση, τι ώρα είναι και... Είναι την Κυριακή, 3 η ώρα το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος. Στις 11 Φλεβάρι. Να θυμίσουμε ότι 14 Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο ουσιαστικά για τα θέματα των ομόφυλων ζευγαριών, ανήμερα νομίζω του Αγίου Βαλεντίνου. Κιόλας, εάν δεν κάνω και λάθος. Την επόμενη ουσιαστικά. Την επόμενη. Θα κάνουμε παραμονή και την επόμενη. Να πούμε ότι αύριο από τις 7, αύριο 6 του Φλεβάρι συνεδριάζει πάλι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ναι. Όπου εκεί θα έχει θέμα και το ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών εκ νέου για να αποφασίσει δράσεις και να κρίνει τις πρωτοβουλίες και ανεξαρτητοποιήσεις διάφορων Μητροπολιτών και το πώς θα κινηθεί ο καθένας στην περιφέρειά του, γιατί έχουμε δει αποκλίσεις στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο καθένας το ζήτημα. Και να πούμε βεβαίως ότι έχουμε μεθαύριο και την διπλή ιερατική σύναξη στο Άγιον Όρος, που είχαμε πει εδώ μια εβδομάδα πριν, ότι εκεί θα τεθούν επιτάπητος όλα τα ζητήματα και το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, χωρίς να περιμένουμε κάποια έκπληξη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το Άγιον Όρος είναι ομοθυμαντών κατά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και το τονίζει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο σε κάθε του ανακοίνωση και παρέμβαση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε γιατί χθες ήταν η μέρα που διαβάστηκε νωρίς το κείμενο της Ιεράς Συνόδου. Και σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα σας πούμε και θα δούμε το βρώμικο ρόλο που παίζουν μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφοι για να συκοφαντήσουν Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, για να συκοφαντήσουν όλους εμάς που παλεύουμε για τα λογικά. Για τα αυτονόητα. Για τα αυτονόητα. Είναι αυτονόητα. Για τα αυτονόητα. Ότι η οικογένεια και ένα παιδί χρειάζεται μητέρα και πατέρα. Πατέρα και μητέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε χθες στις ενορίες και τι είπαν εκεί οι ιεροί πατέρες της Εκκλησίας. Κύριος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του γάμου. Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι κάθετα αντίθετη προς το προωθούμενο νομοσχέδιο. Προωθούν την κατάργηση της παρτότητας και της μητρότητας και την μετατροπή τους σε ουδέτερη προνεϊκότητα. Την εξαφάνιση των ρόλων των οδείων φίλων μέσα στην οικογένεια. Καταδικάζει τα μελλοντικά παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς πατέρα και μητέρα σε ένα περιβάλλον σύγχυσης των γονεϊκών ρόλων, αφήνοντας δε ανοιχτό παράθυρο για την λεγόμενη παρένθετη κοίηση.